εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας. Μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Μόλις η Καλλιόπη μαθαίνει ότι έχει εγγόνι, γίνεται άλλος άνθρωπος, έτοιμη να ξεσκίσει τους βρουλάκηδες. Μόλις ο Σταύρος και η Αργυρό χωρίσουν, η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της αλήθειας θα ξεκινήσει. Πρώτος θα μάθει το νέο Αστέρης, ο οποίος θα χαρεί και θα απογοητευτεί ταυτόχρονα. Ευτυχισμένος που έχει φέρει στον κόσμο τον καρπό του έρωτά του με την Αργυρό, ξεσπάει τον από τόσο καιρό ήταν απόν από τη ζωή του μικρού. Πολύ σύντομα όλοι στην Κρήτη θα μάθουν πως το μωρό της Αργυρός είναι αίμα σταματάκιδων. Αυτό αντί να λύσει την βεντέτα και να επαναφέρει τις ισορροπίες, θα εξοργήσει ακόμη περισσότερο τις δύο οικογένειες. Η Καλλιόπη και η Μαρίνα θα βρεθούν ξανά αντιμέτωπες. Οι δυο τους πάνω από το παιδί θα παλέψουν, με σκοπό να το κρατήσουν στην αγκαλιά τους. Η Καλλιόπη δεν δέχεται ένα παιδί με αίμα σταματάκιδων, να μεγαλώσει στο σπίτι των βρουλάκιδων. Έτσι αποφασισμένη να διεκδικήσει το εγγόνι της, κηρύσσει νέο πόλεμο. Ανακοινώνει στην οικογένεια πως ο μικρός Πετρής πρέπει να μείνει στο σπίτι του πατέρα του, και ξεκινά τις διαδικασίες για να το διεκδικήσει, σκορπίζοντας τον τρόμο στους βρουλάκηδες. Η Αργυρό είναι έτοιμη να χάσει το μυαλό της. Εάν χάσει το παιδί της θα πεθάνει. Η Καλλιόπη κάνει τα πάντα για να πάρει το εγγόνι της στην αγκαλιά της, αδιαφορώντας για τις ολέθριες συνέπειες. Η κατάσταση βία είναι εκτός ελέγχου, και κανείς δεν είναι ασφαλής, ούτε ο μικρός Πετρής. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.